Παιδιά, ήρθε η ώρα για ανακύκλωση. Αλλά πριν την ανακύκλωση, κάτι θα πάρουμε από την τηλεόραση, έτσι. Λοιπόν, για να τη διαλύσουμε. Τα κατσαβίδια! Εδώ είμαστε. Και συνεχίζουμε. Όλες τις βίδες θα τις βγάλουμε. Τα ηχεία μας. Εδώ κάποια καλώδια που εμποδίζουν μπορούμε να τα κόψουμε και να βγάλουμε την οθόνη. Και συνεχίζουμε. Όλα τα βιδάκια θα τα βγάλουμε. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι κλειψάκια στις άκρες. Θα κάνουμε λίγο έτσι και παίρνουμε την οθόνη πάλι. Εδώ και βγάζουμε μπροστά δηλαδή όλα αυτά που έχει δηλαδή η οθόνη, μπορούμε να τα βγάλουμε, να τα κρατήσουμε. Αυτό, κοιτάξτε πως είναι. Και συνεχίζουμε. Όλες τις βίδες θα τις βγάλουμε. Σάκια. Τραβάμε λίγο προς τα πάνω για να ανοίξει, για να βγάλουμε. Και σιγά σιγά θα βγει. Αυτά προσέχουμε γιατί σπάνε εύκολα. Είναι γυαλί είναι, λάμπες είναι. Βίδες την κάναμε την τηλεόραση, έτσι. Για τέτοια είμαστε μάνα. Λοιπόν, αυτά εδώ, πλακέτες και τέτοια, εάν είμαστε του επαγγέλματος, έχει πάρα πολλά για να βγάλουμε. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, εδώ. Αυτά εδώ τα φύλλα είναι πλαστικά. Είναι σούπερ για διάφορες κατασκευές. Αυτό είναι plexiglass. Χοντρό. Εδώ, κοιτάξτε. Αυτό σπάει. Λίγο προσεκτικά αυτό. Καθρέφτης είναι. Καθρέφτης, αλλά μαύρος. Τώρα που σκέφτηκα... Λοιπόν... Έχετε δει Samsung καθρέφτη? Εδώ είμαστε. Να σας πω και τις ειδήσεις. Λοιπόν, σκέφτηκα αυτό, γιατί κάποια κυρία εδώ που είμαστε μέσα στο μαγαζάκι που κάνουμε τα γούστα, λένε Γιάννη ένα καθρεφτάκι, δεν θα περάσεις. Samsung καθρέφτη, λοιπόν. Θα κάνουμε αυτό ένα τέλειο καθρέφτη, παιδιά. Εδώ είμαστε, παρακολουθήστε μαζί. Να είναι επίπεδο εδώ. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν, μια χαρά. Πατάει πάνω στο τραπέζι, δηλαδή όλο το σύστημα. Δεν έχει εξογκώματα. Βρήκαμε και το καθρέφτη, έτσι. Λες και ήταν από εδώ. Λες και ήταν από εδώ. Θα χρειαστεί να το κόψουμε μόνο από το ένα το μέρος. Άμα βοηθάει η τύχη, ε. Λοιπόν, να σημαδέψουμε. Πριν κόψουμε πρέπει να καθαρίσουμε τον καθρέφτη. Δηλαδή για να δουλέψει το διαμάντι, για να δουλέψει το διαμάντι εδώ πάνω, όχι. Έτσι, στις σκόνες. Ποτέ. Θα καθαρίσουμε τον καθρέφτη τέλεια για να το κόψουμε.
Βάζουμε ένα πύχη εδώ και κόβουμε. Αυτό είναι. Κόπηκε κατευθείαν. Παιδιά, σιλικόνες. Αυτές είναι κόλλα δηλαδή από μπαμπρίζ. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Ένα νάιλον εδώ. Έτσι. Και βλέπουμε ότι μέσα είναι μαλακό. Ωραίο. Σκλήρνε λίγο, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το κόψουμε και θα το πασαλείψουμε γύρω-γύρω αφού το καθαρίσουμε πρώτα για να κολλήσουμε τον καθρέφτη. Είναι πάρα πολύ ισχυρή αυτή η κόλλα. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το καθρέφτη. Πιέζουμε ελαφρώς για να πατήσει παντού. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει ανάγκη τώρα, αλλά επειδή έχουμε την κόλλα αυτή, μπορούμε να συμπληρώσουμε λίγο εδώ έτσι. Αυτό θα στεγνώσει και θα γίνει ένα σώμα, μια ψυχή που λέμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ μπορούμε να βάλουμε και μια κόντρα πλακέ πίσω για να μπορούμε να καθαρίζουμε πιο άνετα το. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε αυτό από την τηλεόραση που βγάλαμε, θα το κολλήσουμε και αυτό για να ενισχύσουμε τον καθρέφτη. Λοιπόν, θα βάλουμε κόλλα εδώ, λίγο κόλλα πάνω στον καθρέφτη αυτό και θα κολλήσουμε και αυτό. Μαζέψαμε και τις βίδες βέβαια. Λοιπόν, εδώ έχουμε, κοιτάξτε, έχει πάσα αυτά εδώ μέσα, όπως και εδώ. Θα βάλουμε σε δύο σημεία, θα κόψουμε από τη λάμα αυτή λίγο ένα κομματάκι και θα βάλουμε το ένα με τη βίδα και το άλλο να το βάλουμε στον τοίχο. Ωραία, κοιτάξτε. Λοιπόν, το βιδάκι μας. Θα το βιδώσουμε εδώ. Σούπερ. Και ένα άλλο βιδάκι μετά θα τα βάλουμε και θα πιάσουμε με στριφόνι ή σε ό,τι σημείο θέλουμε στον τοίχο. Παιδιά, νομίζω ότι έγινε μια τέλεια κατασκευή, έτσι. Samsung καθρέφτη πρώτη φορά. Και τι θα δούμε ακόμα στο κανάλι μας, έτσι παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.